πότε θα γίνει και ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση ως προς το ζήτημα του κατώτου μισθού. Έχει κλείσει με τον πιο επίσημο τρόπο, έχει αποτυπωθεί και στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον την ελευθερία να προχωρήσει σε αύξηση του κατώτου μισθού. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και τυπικά τον Αύγουστο, από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν είναι μονομερής ενέργεια. Δεν πρέπει και άλλοι. Όχι, δεν είναι μονομερής ενέργεια ακριβώς γιατί ήδη καλά, έχει. Δεν είναι καλά είναι μονομερής. Το κατανοώ. Αλλά είναι ή δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ακριβώς αυτό λέω. Ότι έχει αποτυπωθεί στο αναπτυξιακό σχέδιο, έχει συμφωνηθεί. Ήταν κάτι, ένα από τα ζητήματα που ούτως ή άλλως έβαζε η ελληνική πλευρά, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει συναποφασιστεί ότι προχωράμε. Δεύτερο κομμάτι, το οποίο συνδέεται άμεσα όμως με το κατώτατο μισθό, και αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο και άμεσο, είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί όταν μιλάμε για συλλογική σύμβαση, δεν μιλάμε γενικά και αόριστα μόνο για ώρες εργασίας, μιλάμε και για κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν έχεις σε ένα κλάδο που έχει υπογραφεί μια σύμβαση και μετά τον Αύγουστο γίνεται υποχρεωτική σε όλο τον κλάδο η σύμβαση και η συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπει κατώτατο μισθό για τον κλάδο 750 ή 800 ευρώ, αυτομάτως σε όλο αυτό τον κλάδο εφαρμόζεται ένας καινούριος κατώτατος μισθός. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, διότι αν δεν γίνει, προβλέπω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα συνδικάτα από κάτω να έχουν πανό που να λένε πού είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας υποσχεθήκατε. Είμαι 1000% σίγουρος με την έννοια ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ψηφιστεί ήδη από τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν μπήκε κανένα ζήτημα τώρα στο κλείσιμο του προγράμματος. Τι επανέρχεται? Επανέρχεται το αίτημα της συλλογικής αυτονομίας. Δηλαδή το δικαίωμα που έχουν εργοδότες και εργαζόμενοι να αποφασίζουν σύμβαση. Προφανώς δεν θα μπορούσε ούτε το Υπουργείο, ούτε κανένα Υπουργείο, ούτε καμία κυβέρνηση να πάει να επιβάλλει μία σύμβαση σε ένα κλάδο. Αλλά αυτό το οποίο πλέον υπάρχει είναι ότι σε κλάδους που υπογράφονται συμβάσεις από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, αυτές θα καθίστανται υποχρεωτικές για όλο τον κλάδο. Και δεύτερο, πάρα πολύ κρίσιμο, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Δηλαδή ότι δεν μπορεί σε ένα κλάδο που υπάρχει μία σύμβαση να έρχεται μία επιχείρηση και να σπάει προς το χειρότερο τους όρους της σύμβασης. Υπάρχουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Ακριβώς. Με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν να προβλέπουν πλέον μόνο καλύτερους όρους από την κλαδική σύμβαση. Δεν μπορείς να ακυρώσεις την ύπαρξη μιας επιχειρησιακής σύμβασης. Εμένω. Μπορεί όμως να κάνει, γίνεται αυτό σε πάρα πολλούς χώρους. Πρώτον, να απειλούνται οι εργαζόμενοι να μείνουν στο συνδικάτο, στο σωματείο τους και να κάνουν προσωπική σύμβαση. Ατομική σύμβαση. Να κάνει ατομική σύμβαση. Και μόνο το γεγονός ότι επανέρχεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης δεν επιτρέπει ούτε σε ατομική σύμβαση να έχει χειρότερους όρους. Ξαναλέω, αν υπάρχει κλαδική. Αν αναφερόμαστε σε ένα κλάδο που δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει καμία διαδικασία, προφανώς εκεί υπάρχει ελευθερία στο βαθμό που δεν παραβαίνουν οι γενικοί όροι της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν είναι ενιαίες στην προκειμένη περίπτωση. Είναι άλλη άποψη του ΣΕΒ ή άλλη θέση του ΣΕΒ όλα τα χρόνια. Η ΓΕΣΕΒ έχει μια πιο ήπια, πιο διαλλακτική και πιο κοντά στην κυβέρνηση θέση. Στο θέμα αυτό, μην παρεξηγηθώ. Είχαμε τον κύριο Καβαθά προχθές εδώ και από ό,τι κατάλαβα ήταν απόλυτα σύμφωνος. Αν ένας από τους συνομιλητές σας δεν ή δεν συμφωνήσει ή αντιδράσει ή μποϊκοτάρει αυτή την ιστορία, το μέτρο μπορεί να προχωρήσει? Στο ζήτημα της υπογραφής συλλογικής συμβάσης. Σε αυτό λέω. Το Υπουργείο δεν είναι συνομιλητής πλέον. Το Υπουργείο έκανε τη δουλειά του με ποια έννοια ότι επανέφερε τα νομικά εργαλεία. Πλέον ποιοι είναι οι συνομιλητές? Οι συνομιλητές είναι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι τρεις από τις τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις συμφωνούσαν στην επαναφορά και των δύο αρχών. Ο ΣΕΒ διαφωνούσε στην αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Έλεγε ότι δεν πρέπει να επανέλθει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αλλά αυτή η συζήτηση πλέον είναι ιστορία. Μιλάμε για ψηφισμένα μέτρα που θα ρυθμιστούν ανεξαρτήτως πλέον από τη βούληση κάθε εργοδοτικής οργάνωσης. Πώς θα θεσμοθετηθεί η αύξηση? Η αύξηση, επειδή από τη δικιά μας μεριά είμαστε ειλικρινείς σε όλη τη συζήτηση, στη δεύτερη αξιολόγηση είχαμε βάλει τρία αιτήματα. Ήταν οι δύο αρχές που καταφέραμε να επανέλθουν και το τρίτο, ο κατώτατος μισθός, να αποτελεί κομμάτι της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή να μην αποφασίζεται από την κυβέρνηση. Αυτό τότε δεν πέρασε. Οπότε αναγκαστικά θα προχωρήσουμε από απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, που είναι ο νόμος που ισχύει σήμερα. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον Υφυπουργό Εργασίας, με θέματα της ατζέντας του που αφορούν στη ζωή μας. Δηλαδή στα δικαιώματά μας, δηλαδή στα δικαιώματά μας και στη δημοκρατία, στους χώρους δουλειάς, για να είμαστε ακριβείς. Και στη δημοκρατία συνολικότερα. Και στη δημοκρατία, το ζήτημα της εργασίας, ειδικά σήμερα στην Ευρώπη, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Έχετε δυνατότητα να ελέγξετε αν πραγματικά πληρώνονται οι εργαζόμενοι τουλάχιστον με το μισθό που είναι 586 μεικτά. Ευρώ μεικτά.
Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει μια σειρά από αναβαθμίσεις και στο νομοθετικό πλαίσιο και στο επιχειρησιακό πλαίσιο της επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι ειδικά στο ζήτημα του μισθού το πιο κρίσιμο ήταν ότι πλέον υποχρεωτικά από το νόμο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλουν το μισθό τραπεζικά. Άρα πλέον οι έλεγχοι για τα δεδουλευμένα είναι πάρα πολύ πιο εύκολοι για την επιθεώρηση εργασίας. Να πω ότι μόνο τα τελευταία 3 χρόνια με βάση τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας μέσα από τη διαδικασία των εργατικών διαφορών έχουν πληρωθεί 35 εκατομμύρια δεδουλευμένα σε εργαζόμενους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν δικηγόροι, δικαστήρια. Άρα μια διαδικασία η οποία είναι και πιο ακριβή και πιο βαριά ως προς το ζήτημα των χρόνων. Είστε νέος άνθρωπος, είστε πιο νέος από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω αν είχατε βρεθεί στην νεολαία μαζί, πρέπει να ήταν πιο. Ήσασταν. Είχα την τύχη να τον προλάβω γραμματέα της νεολαίας συνασπισμού. Θυμάμαι τότε ότι ένα από τα συνθήματα που έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και στο κομμάτι της πρώτης μάχης που έδωσε στις δημοτικές εκλογές και μετά ως πρόεδρος του συνασπισμού ήταν για τη γενιά των. Πόσων ευρώ ήταν? Των 700 ευρώ. Των 700. Εσείς θα μπορούσατε να είστε, κύριε Υπουργέ, με 334 ευρώ το μήνα? Σίγουρα αυτοί οι μισθοί δεν είναι μισθοί οι οποίοι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες που έχει όχι μόνο ένας νέος άνθρωπος, αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι αν πρέπει όντως να ξανασυζητήσουμε για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να έχει έξω το κομμάτι της εργασίας. Δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη χωρίς να έχει την προστασία των εργαζομένων, όχι σε ένα θεωρητικό και επίπεδο. Αυτός, ο μικρός λαϊκισμός, αν μπορούσατε όχι, να ζήσετε, είναι και μια πραγματικότητα. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς θέλω να πω ότι αν πάμε με κατώτατο μισθό, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, mm-hmm. να πάρουμε και καμιά θέση κανένας δημοσιογράφος, mm-hmm. βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να έχουμε θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού. Όμως, η νίκη σημερινή είναι ήττα στο παλαιότερό μας, που δεν ήταν και όραμα, στόχος ήταν των 700, που ήταν καταγγελία. Αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση εδώ, νομίζω ότι στο ζήτημα της εργασίας αποκρισταλώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο ποια ήταν η καταστροφή που ζήσαμε αυτά τα 8 χρόνια. Και όχι απλά ποια ήταν η καταστροφή η οποία επιβλήθηκε, αλλά ποιο ήταν και παραμένει σήμερα και το πολιτικό σχέδιο μιας σειράς από πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, όταν στη συζήτηση στο νομοσχέδιο για τη Βουλή ακούμε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να λένε «Μα με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε μειώθηκε η ανεργία», και όχι με τη δικιά σας σημερινή πολιτική. Στην πραγματικότητα τι λένε? Υπερασπίζονται αυτά που γίνανε, δηλαδή τη μείωση του κατώτατου μισθού νομοθετικά 23% σε ένα βράδυ. Ο κατώτατος μισθός για την πλήρη απασχόληση πήγε πιο χαμηλά από ό,τι έδινε τότε η αγορά για τη μερική απασχόληση. Mm-hmm. Είναι μια τεράστια καταστροφή. Να σας βάλω ένα δύσκολο γρίφο, δηλαδή περίεργο. Προβοκάτσια νούμερο 2. Πόσο είναι να θυμάστε το επίδομα ανεργίας? Είναι στα 340 ευρώ, 350 ευρώ. Θα πούμε 350 ευρώ. 334 ευρώ είναι καθαρά με τη σύμβαση εργασίας. Δεν με συμφέρει να δουλεύω, με συμφέρει να είμαι άνεργος. Αυτή η σχέση δεν πρέπει να ισορροπήσει, όχι προς τα κάτω στο επίδομα ανεργίας, mm-hmm. σίγουρα όμως προς τα πάνω για τον εργαζόμενο. Διότι ο εργαζόμενος παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει για ένα χρόνο mm-hmm. ο επιδοτούμενος άνεργος. Νομίζω ότι το καθαρό μέγεθος βγαίνει περισσότερο. Εκτός και αν αναφέρεστε στη μερική απασχόληση. Ναι. Νομίζω ότι αναφέρεστε στη μερική απασχόληση. Στο κομμάτι του μισθού, εμείς λέμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 3 κομμάτια που είναι πολύ κρίσιμα. Ένα, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που έχει κλείσει. Δεύτερο κομμάτι, η αύξηση του κατώτατου μισθού νομοθετικά που θα γίνει και σας είπα ότι με το τέλος του προγράμματος θα δοθεί και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και το τρίτο πολύ κρίσιμο που νομίζω ότι έχει φωτιστεί το τελευταίο διάστημα. Αυτό το πολύ απλό, που μπορεί να φαινόταν πολύ απλό, ότι ο κόσμος να πληρώνεται πραγματικά για τις ώρες που εργάζεται. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ για την αδήλωτη εργασία, mm. αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε να συζητάμε λίγο περισσότερο και για την υποδηλωμένη εργασία. Mm-hmm. Γιατί τα στοιχεία μας δείχνουν ότι σε μια σειρά από κλάδους που φαίνεται να υπάρχει κυριαρχία σε αυτό που λέμε μερική απασχόληση, στην πραγματικότητα μιλάμε για ψευδώς δηλωμένη μερική απασχόληση. Άρα, όσο περισσότερο εντείνει στους ελέγχους, βελτιώνει και το κομμάτι του μισθού. Γιατί αυτός ο κόσμος mm-hmm. που φαίνεται ότι δουλεύει και πληρώνεται για 4 ώρες, στην πραγματικότητα δουλεύει 8 ώρα και 10 ώρα, αρχίζει πλέον να πληρώνεται αυτό το οποίο πραγματικά το αντιστοιχεί. Ξέρετε, πάντως η δικιά μας αίσθηση, και εσείς έχετε και μηχανισμό, το ξέρετε ίσως καλύτερα, απλώς και στο ρεπορτάζ και με τα τηλέφωνα, και τώρα είμαι βέβαιος ότι και σε αυτό το θέμα έχει ανάψει και το κέντρο και τα μηνύματα που θα βρούμε. Πώς θα ελεγχθούν όχι τόσο η ελαστική μορφή εργασίας, όσο η ψευδής δήλωση εργασίας? Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ τι? Ότι δηλώνω ότι δουλεύω 4 ώρο mm-hmm. και δουλεύω 8 ώρο και πληρώνω για 4 ώρο. Ή δουλεύω 8 ώρο και 12 ώρο. Mm-hmm. Σας πάω σιγά σιγά και στην Ευρώπη, όπως βλέπετε. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί να ελεγχθεί? Μόνο από τη λογική καταγγελίας του εργαζομένου που ακόμα φοβάται κακώς
Γιατί μπορεί να είναι και ανώνυμη καταγγελία. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω κακώς. Πρώτο στοιχείο, η επιθεώρηση εργασίας μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα που έχουμε και το Risk Analysis κάνουμε ελέγχους χωρίς να χρειαζόμαστε την καταγγελία. Παρ' όλα αυτά, έχετε απόλυτο δίκιο, η καταγγελία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό έχουμε και μια γραμμή το 15512, στο οποίο μπορεί να γίνονται ανώνυμες καταγγελίες. Και τονίζω το ανώνυμες καταγγελίες, δηλαδή όταν γίνεται ένας έλεγχος σε έναν εργασιακό χώρο που έχει προκύψει καταγγελία, πρώτον, ποτέ ο εργοδότης δεν μαθαίνει από την επιθεώρηση εργασίας, αν ο έλεγχος ήταν προγραμματισμένος ή είναι καταγγελία. Δεύτερον, ποτέ δεν ελέγχουμε μόνο έναν εργασιακό χώρο, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα ότι ήταν καταγγελία. Θα δώσω δύο στοιχεία μόνο για να δείξω ότι πιστεύω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παράγουν αποτελέσματα. Μόνο μέσα στο Μάιο, από τους ελέγχους που γίνανε στον τουρισμό, βεβαιώθηκαν και αρχίζουν να εισπράττονται πρόστιμα πάνω από 1 εκατομμύριο, μόνο μέσα σε ένα μήνα. Και ήταν κυρίως υποδηλωμένη εργασία, δηλαδή ψευδώς δήλωση ορίων και όχι αδήλωτη εργασία. Και δεύτερο στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, για πολλούς λόγους, πολύ πιο εντυπωσιακό, μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε εισπράξει 2,8 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Θα βρίζει ο κλώσσας πάνω, θα πει τον τρελό, θα το σκοτώσω μετά. Αν είχατε δυνατότητα να σας δείξουμε το βίντεο που έκανε η εκπομπή με τα παιδιά που δουλεύουν στα μηχανάκια και με τα courier, ειδικά στα μηχανάκια, θα ρωτούσε ευθέως. Αν μπορούμε, δεν ξέρω, θα πει ότι ο Αλέξανδρος όχι ή ναι, αν μπορώ να το ξαναδείξω λίγο, ή ένα μέρος του τουλάχιστον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πραγματικά πώς νιώθει ένας υπουργός, υφυπουργός εργασίας που είναι σε κόμμα της αριστεράς σε αυτήν την εικόνα. Αλλά το αφήνω για να μου απαντήσουν όταν θα το δείξουμε. Αν μπορούμε να το ξαναδείξουμε. Έχετε στοιχεία που δείχνουν η στροφή των εργοδοτών στο θέμα της αντίληψης εργασίας, δηλαδή και σε κομμάτι ακόμα που ακριβώς πάει. Ναι, δύο συγκεκριμένα νούμερα. Στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όχι στο σύνολο της οικονομίας, το 2014 η αδήλωτη εργασία ήταν στο 20%, αυτή τη στιγμή η αδήλωτη εργασία είναι στο 12%. Στο σύνολο της οικονομίας, όχι δηλαδή στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, αυτή τη στιγμή η αδήλωτη εργασία προσεγγίζει το 6%, που είναι σαφώς πεσμένο σε σχέση με τα προηγούμενα κομμάτια. Ξαναλέω, γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς, γνωρίζουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ζούμε και έναν μετασχηματισμό της παραβατικότητας από την πλήρως αδήλωτη στην υποδηλωμένη εργασία. Mm. Γι' αυτό όμως δεν απλά παρακολουθούμε, δεν καθόμαστε και παρακολουθούμε μία τάση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί πολύ αυστηρά νέα νομοθετικά εργαλεία και για το χρόνο εργασίας και στοχεύουμε πλέον είμαι και τον έλεγχο. Είμαι επιφυλακτικός και ως αρνητικός σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι μοντέλο κοινοφελούς εργασίας. Mm-hmm. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, είναι επικίνδυνο, είναι πολιτικά ορθό? Mm-hmm. Ωραία. Να σας εξηγήσω ποιος ήταν ο πυρήνας του προβλήματος που μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο εργαλείο. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάς για μια οικονομία που είχε φτάσει η ανεργία στο 27%, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εκτός κανονικότητας και εκτός παραδείγματος. Mm. Έχεις χιλιάδες ανθρώπους που είναι αυτό που λέμε μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα τυπικό παραδοσιακό πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ που επιδοτεί μια ιδιωτική επιχείρηση να προσλάβει αυτόν τον άνθρωπο δεν θα δουλέψει. Καμία επιχείρηση δεν θα προσλάβει έναν άνθρωπο 55 χρονών που μπορεί να είναι 5 χρόνια εκτός αγοράς εργασίας. Τι κάναμε εμείς με την κοινοφελή εργασία που είναι διαφορετική από το προηγούμενο διάστημα? Δηλαδή, διαφορετική πρώτον γιατί παίρνει τον κατώτατο μισθό, έχει ασφαλιστικές φορές, ενώ πριν δεν είχε ασφαλιστικές φορές, είναι 8 μήνες διάρκεια που εξασφαλίζει μετά ταμείο ανεργίας. Πολύ κρίσιμο ότι αυτός ο κόσμος ασχολείται σε κοινοφελή έργα στους Δήμους και υπάρχουν πολλοί Δήμοι που έχουν κάνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Νομίζω θα ήταν σημαντικό και μέσα από ένα δικό σας ρεπορτάζ να δείτε παραδείγματα όπως ο Δήμος Περάματος, που κατάφερε με την κοινοφελή εργασία, παραδείγματος χάρη, να ανοίξει το κλειστό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Δηλαδή, μένει και ένα κοινοφελές αποτέλεσμα. Επιστρέφει αυτή η εργασία στην κοινωνία και την ίδια στιγμή αυτός ο κόσμος, πρώτον, όχι απλά εργάζεται, αλλά μπαίνει και σε προγράμματα επανακατάρτισης ώστε να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες, ναι, για να μπορέσει να επιστρέψει. Μην ιδεολογικοποιεί την ανεργία και την κάνει. Ακριβώς. Ξαναλέω, δεν είναι μια εύκολη λύση, αλλά είναι μια λύση στοχευμένη σε αυτό που λέμε μακροχρόνια ανεργία. Ο υπουργός εδώ, όταν είχε έρθει, μας μίλησε για ρύθμιση των εργολαβιών. Ότι θα γίνει. Είναι στο νομοσχέδιο που συζητιέται αυτές τις μέρες στην Επιτροπή, στη Βουλή. Στις Επιτροπές έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις. Τη Δευτέρα είναι η τελευταία συζήτηση στις Επιτροπές και Τρίτη μπαίνει στην Ολομέλεια. Κατά τη γνώμη μας, είναι 2 οι κεντρικές εργατικές διατάξεις. Η μία είναι αυτή που αναφέρεται για τις εργολαβίες και η δεύτερη είναι για το πρόστιμο για την αδήλωτη. Με τις εργολαβίες τι κάνουμε? Και νομίζω ότι απαντάω και σε ένα προηγούμενο ερώτημα, ότι ειδικά στα εργασιακά δεν μας φτάνει η φράση επαναφορά.
Γιατί λέμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Δεν μας ήταν η φράση επαναφορά, γιατί και προ-κρίσης υπήρχαν πάρα πολλά τυφλά σημεία. Mm-hmm. Και προ-κρίσης υπήρχαν πάρα πολλοί αόρατοι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Οι εργολαβείς δεν είναι κάτι που γεννήθηκε μέσα στην κρίση. Εμείς λέμε το εξής, ότι αν μια εταιρεία έχει αναθέσει έναν εργολάβο, που μπορεί να αναθέσει έναν υπερεργολάβο σε όλη την αλυσίδα της ανάθεσης, έχουν όλη ευθύνη για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, βάζουμε τέλος σε αυτή τη διαδικασία ότι μπορεί ο τελευταίος υπερεργολάβος να έριχνε ένα κανόνι και να μέναν όλοι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, χωρίς ασφαλιστικές φορές, και να λέγαν όλες οι επιχειρήσεις ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς, κυνηγήστε απλά τον υπερεργολάβο. Πλέον είναι καθολική η ευθύνη σε όλη τη γραμμή της αλυσίδας, άρα αυτό προστατεύει και τους εργαζόμενους και επιτρέψτε μου εδώ μία πρόβλεψη, μακροχρόνια προστατεύει και την αγορά. Αυστρία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί. Ψηφίστηκε, να πούμε στους ακροατές μας. Χθες. Και μάλιστα ψηφίστηκε. Πάει το 8ωρο. Και μάλιστα ψηφίστηκε και με χειρότερους όρους, γιατί ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου, έρχεται από 1η Σεπτεμβρίου. Θα πει κάποιος τώρα μικρό το κακό μέσα στη γενική καταστροφή, αλλά δείχνει πως όχι απλά δεν αντέδρασαν στην πίεση της κοινωνίας, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη απεργία στην Αυστρία, αλλά το πήγαν ακόμα χειρότερα. Κατά τη γνώμη μου, το είπα και εισαγωγικά, το ζήτημα της εργασίας σήμερα είναι από τα κεντρικά ερωτήματα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση ότι μία πολιτική δύναμη που έχει αυτή τη στάση, που έχει απέναντι στα ζητήματα της δημοκρατίας, της μετανάστευσης, των ανθρώπινων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχει αυτή τη στάση απέναντι και στα ζητήματα της εργασίας. Αυτά τα δύο ιστορικά πάντα δυστυχώς πηγαίνουν μαζί. Και ή θα φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό μέτωπο για την προστασία και της εργασίας και της δημοκρατίας, ή δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν σε πολύ. Ότι το μοντέλο της Αυστρίας έχει πολιτικό αντίκρισμα στην Ελλάδα. Πολιτικό υποκείμενο. Υπενθυμίζω εδώ ότι στην ετήσια Γενική Συνέλευση των συνδέσμων, του Συνδέσμου Εταιρεών Πληροφορικής, ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θεωρεί το 8ωρο ξεπερασμένο και ότι το μέλλον της εργασίας είναι στην περαιτέρω ελαστικοποίηση. Άρα ναι, θεωρώ ότι δυστυχώς υπάρχει πολιτικός εκφραστής αυτού του προγράμματος στο ζήτημα της εργασίας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια ήττα για τα συνδικάτα και κλείνω με αυτό. Και αν αυτή η ήττα θα μπορεί να γίνει και πραγματικότητα στη χώρα μας. Νομίζω ότι με την επιτυχή λήξη του προγράμματος και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα τέταρτο μνημόνιο, όσο και αν προσπαθεί για αντιπολιτευτικούς λόγους η Νέα Δημοκρατία να το παίξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει χάσει αυτό το πρόγραμμα πολιτικά. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα εργασιακά θα μπορούσε να το πει κάποιος με μία φράση. Αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Δυστυχώς για αυτούς τα μνημονιακά χρόνια κλείσανε, η αντιμεταρρύθμιση στα εργασιακά τελειώνει και πλέον προχωράμε σε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη διαφημίση, ερχόμαστε σε λίγο.